Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να δει η κάμερα, οι κάμερες μάλλον, γιατί είναι, Νίκο μου, νομίζω παραπάνω από μία, είναι πολλές κάμερες. Έχουμε πάντως και κάποια επιφύλαξη, γιατί έχουν προηγηθεί οι προηγούμενες παραπλανητικές κινήσεις της αστυνομίας και ας περιμένουμε να βεβαιωθούμε 100% ότι πράγματι είναι ο Κοσκοτάς που μετάγεται. Καθώς δεν ξέρω, δηλαδή οι αστυνομικοί ξεπερνούν ίσως και σε αριθμό και τρόπο με τον οποίο έχουν ακροβολιστεί παντού οποιαδήποτε έκτακτη στιγμή. Βλέπετε τους συναδέλφους, οπερατέρ, κάμεραμέν που τρέχουν πάνω κάτω και με κάποια κιλά στην πλάτη για να μην χάσουν τη στιγμή. Έννη, το μικρόφωνο πάλι σε σένα. Για να σε ακούω, εν αναμονή βρισκόμαστε και εμείς, τα είπαμε και νωρίτερα. Αυτό ίσως το οποίο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι ο Κοσκοτάς θα φτάσει εδώ στο ειδικό δικαστήριο, θα καθίσει στο έδρανο του μάρτυρα μετά από 2,5 χρόνια απουσίας του από την Ελλάδα. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ο Κοσκοτάς το Νοέμβριο του 1988 είχε δραπετεύσει. Αν ενθυμούμε καλά τις ημερομηνίες, τις 4 Νοεμβρίου του 1988... 4 Νοεμβρίου του 1988 ο Κοσκοτάς είχε κληθεί από τον ανακριτή. Αυτή τη στιγμή όμως αναγκάζομαι να διακόψω, διότι επικρατεί μία αναστάτωση εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου. Φλάς αναβοσβήνουν στους διαδρόμους. Ναι, πρέπει να είναι ο Γιώργος Κοσκοτάς. Δεν δικαιολογούνται, τόσα φλάς μέσα στους διαδρόμους του Αρείου Πάγου. Ο Κοσκοτάς λοιπόν πρέπει να βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Αρείου Πάγου. Εκεί βρίσκονται άλλοι συνάδελφοι, άλλες κάμερες οι οποίες θα καταγράψουν την στιγμή αυτή. Ναι, πρέπει να ήταν Γιάννα Κανέλη ο Γιώργος Κοσκοτάς, πρέπει ήδη να βρίσκεται μέσα στον Άριο Πάγο. Βεβαίως, εμείς παρακολουθήσαμε αλυσίδα από αυτοκίνητο, αδύνατον κανένας να δει βεβαίως ποιος βρίσκεται μέσα σε ποιο αυτοκίνητο. Λυπάμαι, δεν μπορώ να φύγω από το σημείο που βρίσκομαι. Δεν υπάρχει λόγος, υπάρχει η κάμερα η οποία είναι πολύ ψηλά τοποθετημένη και βλέπει, φαντάζομαι, την μοναδική είσοδο τουλάχιστον μέσα στην αίθουσα του ειδικού δικαστηρίου. Ναι, αν μπει, στιγμή, από εκεί θα μπει. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ήδη ένας αναβρασμός, υπάρχει μία αγωνία. Ήδη ο κύριος Πέτσος, ο εκ των κατηγορουμένων, έχει επιστρέψει στο έδρανο, στο εδόλιο και αυτή τη στιγμή ακούμε το κουδούνι. Μάλιστα. Και αρχίζει η συνεδρίαση. Εν αναμονή λοιπόν, κυρίες κύριοι, της καταθέσεως Κοσκοτά. Η ώρα του Γιώργου Κοσκοτά έφτασε για το ειδικό δικαστήριο. Να δούμε τι θα πει, να δούμε αν πράγματι φέρνει ή όχι κάποια στοιχεία όπως μέχρι τώρα ισχυριζόταν. Νομίζω είναι ότι από εδώ και μπρος η εικόνα και ο ήχος μιλούν από μόνα τους. Να την ευχαριστήσουμε την Έννη Μαγιάση. Και κυρίες και κύριοι, γενική άποψη που θα έλεγε κανείς της αίθουσας του ειδικού δικαστηρίου, οι δικαστές στην έδρα. Σε πρώτο πλάνο ο κύριος Κατσαντώνης, τον είδαμε κάτι να λέει και να δείχνει, ο συνήγορος του κυρίου Πέτσου. Να περιμένουμε να προφανώς να λάβουν θέσεις όλοι οι δικαστές. Η ώρα έχει πάει μία παρά 10, Νίκο, παρά 12 λεπτά, παρά 11. Άρα έχουμε περίπου 2 ώρες, εάν διακόψει κανονικά ο κύριος Κόκκινος, τις 3 όπως κάθε μέρα. Ναι. Ας απομένουν 2 ώρες. Το βάλουμε τον λίγο μεγαλύτερο. Παρακαλώ, είπα, όλοι οι κύριοι φωτογράφοι από κάτω θα φύγουν και θα πάνε έξω. Επαναλαμβάνω, να βγείτε όλοι έξω. Θα θεωρηθεί ότι διαταράσσετε τη συνεδρίαση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να βγείτε όλοι έξω. Τουλάχιστον να πάρουν μια φωτογραφία και αμέσως μετά... Έξω τη φωτογραφία την πάρουν. Λοιπόν, κύριοι... Η αστυνομία, δεν υπάρχει αστυνομία εδώ. Είπα οι κύριοι φωτογράφοι που κάθονται κάτω βγουν έξω. Τι κάθεστε και κοιτάζετε, κύριε Ταγματάρχα. Οι κύριοι φωτογράφοι θα βγουν έξω. Σηκωθείτε, ορίστε. Σηκωθείτε, κύριε Πρόεδρε. Καλά, λέει ο κύριος Πρόεδρος, δεν μπορείς να σε αφήνω. Σηκωθείτε, λοιπόν.
Διακόπτομαι για δύο λεπτά. Θα βγουν έξω οι κύριοι φωτογράφοι. Ορίστε. Ορίστε. Κάτσε χάμω ρε, είπα μου. Κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπετε εσείς βλέπουμε και εμείς. Δίνει σε, ίσως σε μικρότερο χρόνο, τα 300 μέτρα από το κτίριο μέχρι το κτίριο του Ρίου Πάγκο από την αστυνομική διεύθυνση ο Κοσκοτάς, από ό,τι από την πόρτα. Ναι, αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στα χέρια προσήχθη από κάποιο γραφείο ή από τον διάδρομο του ειδικού δικαστηρίου, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο Γιώργος Κοσκοτάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο έδρανο του μάρτυρα. Το τι γίνεται, το βλέπετε, κάμερες, φωτογράφοι προσπαθούν να κλέψουν ένα πλάνο του Γιώργου Κοσκοτά. Το δικαστήριο έχει διακόψει για δύο λεπτά και ο πρόεδρος Γιάννα Κανέλη, όπως σίγουρα θα ακούσατε από το στούντιο της Παιανίας, έχει ζητήσει να βγουν όλοι οι φωτογράφοι έξω. Ναι, αλλά μέχρι να βγουν ένοι, περιττό να σου πω ότι έχουν σκεπάσει με τα σώματά τους κυριολεκτικώς τον Κοσκοτά. Εμείς από εδώ δεν έχουμε καταφέρει να δούμε ούτε το κεφάλι του Κοσκοτά. Πρέπει στην κυριολεξία οι άντρες ασφαλείας και οι αστυνομικοί να τον έχουν βάλει στο έδρανο του μάρτυρα, κυριολεκτικά σηκώνοντάς τον στα χέρια. Είναι κάποιες στιγμές φοβερές και ακούμε και πάλι το κουδούνι, να δούμε τι θα επακολουθήσει. Σκηνές πρωτοφανείς που δεν αρμόζουν σε δικαστήριο ασφαλώς. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου Νίκο, αλλά ίσως ένα επιχείρημα θα ήταν τέτοιο δικαστήριο για τέτοιο θέμα, τέτοια στιγμή, με τέτοιους πρωταγωνιστές. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ που το λέμε τώρα και οι συνάδελφοι φωτογράφοι και κάμεραμαν ξέρουν ότι είναι η τελευταία τους δίλεπτη, τρίλεπτη ευκαιρία να τραβήσουν κάτι στις φωτογραφίες. Διότι απεγνωσμένο ο κ. Κοσκόκινος είπε ότι θα πρέπει να εκενώσουν εντελώς την αίθουσα. Και φυσικά δεν μπορεί να αρχίσει η κατάθεση του Κοσκοτά με τα φλάσσα να μας δίνουν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν και θα τους βγάλει έξω ο κ. Πρόεδρος. Κύριε Τακματάρχα, είπα θα βγουν έξω. Να τους πιάσετε 24 ώρες κράτηση. Έδειξε να είναι... Σε όλους αυτούς τους κυρίους. 24 ώρες κράτηση. Ορίστε. Αν και για ένα κλάσμα δευτερολέπτου, Νίκο, νομίζω ο Κοσκοτάς ταραγμένος, αν μη τίποτε άλλο, θα έλεγα από την πίεση πέρα από την ψυχολογική ίσως και την σωματική, την οποία υπέστη για να μπορέσει να διανύσει αυτό το μικρό... Βέβαια. Πόσο είναι, 3-4 μέτρα δεν είναι από την πόρτα μέχρι το... την καρέκλα που θα καθίσει. 6 λεπτά. 6 λεπτά. Η απόφαση του κυρίου Κόκκινου να κρατηθούν υπό το ρεπόρτερς έχει προκαλέσει για αναβρασμό στην αίθουσα του δικαστηρίου. Και καθώς ακούτε κυρίες και κύριοι, το κουδούνι δεν ήταν πλέον ένα, αλλά είναι συνεχές. Μοιάζει πάντως, είναι περίεργο, δεν ξέρω αν είδατε και αυτή τη σκηνή όπου κάποιο όργανο της τάξης προφανώς να απομακρύνει βίαιος έναν φωτογράφο, δεν προλάβαμε να δούμε ακριβώς τη σκηνή, αλλά μοιάζει σαν να έχει χαθεί η τάξη, δεν θα έλεγα ο έλεγχος, αυτό το αποτελούσα, η τάξη ναι. στον χώρο του δικαστηρίου. Σε αυτές τις στιγμές σίγουρα. Συγγνώμη που διακόπτω το στούντιο της Παιανίας. Ναι, αυτή μου. Τη στιγμή οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Άνδρες αστυνομικοί προσπαθούν να απομακρύνουν τους φωτογράφους εκτός αιθούσης. Πλάνα του Κοσκοτά είδατε στους δέκτες σας. Ο Κοσκοτάς δείχνει μάλλον φοβισμένος. Οι φωτογράφοι απομακρύνονται, ορισμένοι από αυτούς θα μπορούσα ίσως να πω και μεταντηρήσεων.
βία. Δεν μπορεί τώρα έτσι, παίρνοντας ένα ολόκληρο δικαστήριο. Το τι γίνεται, το ακούτε. Νομίζω, Έννη, ότι... αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι στα 15 χρόνια που καλύπτω δικαστικό ρεπορτάζ, είναι, θα έλεγα, η πρώτη φορά που μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα δικαστήριο, σαν το ειδικό δικαστήριο, διαδραματίζονται τέτοιες σκηνές. Έννη, νομίζω πάντως ότι πραγματικά είναι δυσάρεστο και για μας που είμαστε... Σαφώς είναι δυσάρεστο και αυτή τη στιγμή και πάλι οι δικαστές φεύγουν από την έδρα, κατεβαίνουν. Μα νομίζω ότι είναι πια έλλειψη σεβασμού απέναντι στο δικαστήριο, το οποίο όλοι μας πρέπει να θυμόμαστε ότι τα ελληνικά δικαστήρια δικάζουν εν ονόματι του ελληνικού λαού. Ο πρόεδρος έχει αφήσει και κάθονται ορισμένοι φωτογράφοι, όσοι πρόλαβαν να καθίσουν σε κάποιους πάγκους που υπάρχουν ακριβώς κάτω από την έδρα. Όλοι οι άλλοι φωτορεπόρτερς, οι οποίοι κάθονταν σε κάποιες γωνιές ή κάτω, έχουν ήδη απομακρυνθεί από την αίθουσα του ειδικού δικαστηρίου και ο Γιώργος Κοσκοτάς αυτή τη στιγμή κάθεται στο έδρανο του μάρτυρα. Τόση ώρα ήταν όρθιος. Έννη, αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα θα μπορούσε... Κύριε Λικουρέζο, κύριε... Λυπάμαι, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ακροβατείτε εκεί αυτή τη στιγμή εσείς. Δεδομένου ότι έχουμε και κάποια καλώδια να παίρνουμε μαζί μας. Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, ο συνήγορος του Κοσκοτά, πλησιάζει προς το έδρανο που κάθεται ο πελάτης του. Βλέπουμε, Έννη, ότι έχουν οξυνθεί τα πνεύματα, ναι, υπάρχουν εντονότατα επεισόδια, ναι, πολύ δυσάρεστα στην αίθουσα, ναι, του δικαστηρίου. Φοβούμε μήπως όλη αυτή η κατάσταση έξω από την πόρτα του δικαστηρίου εξελιχθεί πολύ χειρότερα. Αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσω να σταματήσω τον κύριο Λικουρέζο. Και ο κύριος Λικουρέζο με τη σειρά του προσπαθεί να σταματήσει τα τεκτενόμενα. Ναι, αυτό ακριβώς γίνεται. Όμως, μισό λεπτό, Έννη, ναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ο Κοσκοτάς, αν θα καταθέσει για κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο από 2 ώρες. Να είμαστε ρεαλιστές. Από εκεί και ύστερα, μετά τη διακοπή, θα ξαναεμφανιστεί και ίσως η κατάθεσή του πάρει πολύ χρόνο. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει κάθε μέρα? Δεν είναι δυνατόν, σαφώς δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάθε μέρα και δεν ξέρω μετά από αυτό το, από αυτές τις σκηνές που είδαμε, μήπως ο πρόεδρος του δικαστηρίου πάρει, ναι, 2 λεπτά, μήπως μπορέσουμε να σταματήσουμε τον κύριο Λικουρέζο. Όχι, και ο κύριος Λικουρέζος δείχνει ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Όπως ακούσατε νωρίτερα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να κρατηθούν 24 ώρες οι φωτορεπόρτερς οι οποίοι δεν έβγαιναν από την δικαστική αίθουσα. Είναι από τις στιγμές του ρεπορτάζ όπου, όπως λες και εσύ, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Η εικόνα, ναι, μιλάει από μόνη της. Ευτυχώς που έχεις γύρω σου μισό τετραγωνικό για να μπορείς να κινηθείς στοιχειωδώς από ό,τι βλέπουμε εμείς. Γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σε βλέπουμε με μεγαλύτερη άνεση από ό,τι, ναι, βλέπεις βεβαίως εσύ εμάς. Οι συνθήκες, ειδικά σήμερα, είναι μάλλον δύσκολες ή θα μου επιτρέψετε να πω πάρα πολύ δύσκολες. Δύσκολες σε ό,τι αφορά την κίνησή μας μέσα στον χώρο εδώ της αιθούσης του δικαστηρίου. Δεν έχουμε δυστυχώς την πολυτέλεια να φαινόμαστε άνετα. Μπορώ να ρωτήσω ένα πράγμα, Έννη? Ναι. Πόσες θέσεις περίπου υπάρχουν, ναι, στην αίθουσα του ειδικού δικαστηρίου για να καθίσουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ? Πάνω από 15, 20, 30, πόσες είναι? Οι διαπιστευμένοι συντάκτες των εφημερίδων, των τηλεοπτικών σταθμών και των ραδιοφωνικών σταθμών έχουν θέσεις, κάθονται και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους φωτορεπόρτερς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους μόνο 2 πάγκους. Αν είναι ωστόσο δυνατόν, όλοι οι φωτορεπόρτερς όλων των εφημερίδων, όλων των περιοδικών. Και, να πούμε και κάτι ακόμη, ότι υπάρχουν και φωτογράφοι ξένων πρακτορείων, όπως υπάρχουν και ξένες τηλεοπτικές κάμερες. Είναι μια κατάσταση ειλικρινά πάρα πολύ δύσκολη. Αναμενόμενο το βρίσκω αυτό. Βεβαίως πρώτη μέρα θα υπήρχαν και πολλαπλάσιοι φωτογράφοι και κάμεραμεν, ναι, από ελληνικά και από
από ξένα κανάλια. Πιστεύω ωστόσο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Λιάννα, ότι αυτό δεν θα γίνεται κάθε μέρα. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη μέρα, και αν θέλεις η πρώτη μέρα, όπου οι φωτογράφοι και οι οπερατέρς μπορούν να καταγράψουν ένα πλάνο, το πρώτο πλάνο του Γιώργου Κοσκοτά από κοντά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, αλλά από την άλλη μεριά, και να έμεναν μέσα στην αίσθηση του δικαστηρίου, δεν μπορεί να αρχίσει η διαδικασία υπό το πώς το πλάνο. Σαφώς όχι. Σαφώς όχι. Θα πρέπει να υπάρχει η δεδομένη ηρεμία, η οποία πρέπει να υπάρχει στις αίθουσες των δικαστηρίων, για να μπορούν και οι δικαστές, αλλά και οι γέννοι διάδικοι, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έχω την εντύπωση ότι μετά από τα σημερινά, ίσως ο Κοσκοτάς να αναδειχθεί και ο πλέον φωτογραφισμένος άνθρωπος σε μία στιγμή στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, Λιάννα, βλέπω ότι μπροστά του ο Κοσκοτάς έχει έναν τεράστιο φάκελο. Δύο φακέλους. Θα μετράμε φακέλους σε λίγο, Έννη. Ναι. Φαίνεται φακέλους. Έχει λοιπόν δύο φακέλους. Δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί. Η κάμερα δείχνει τον Κοσκοτά, αλλά δυστυχώς καλύπτεται. Έχει το σώμα του άνδρες ασφαλείας. Μπροστά λοιπόν, επάνω στο έδρανο του μάρτυρα, ναι, υπάρχουν δύο φάκελοι. Δύο φάκελοι. Ο ένας είναι μεγαλύτερος και ο άλλος είναι πιο μικρός. Ο Κοσκοτάς γύρω του έχει αστυνομικούς. Οι φωνές μέσα στο δικαστήριο ανεβαίνουν. Ναι, υπάρχουν ακόμη. Υπάρχει ένας εκνευρισμός και περιμένουμε να δούμε πότε τελικώς ο πρόεδρος του δικαστηρίου και οι δικαστές θα επανέλθουν στην έδρα. Δεν ξέρω, μήπως αρχίσει τυπικά η κατάθεση Κοσκοτά και διακοπεί λόγω του κλίματος το οποίο επικρατεί, ή αν συνεχίσει κανονικά. Ο Κοσκοτάς λοιπόν, ο Γιώργος Κοσκοτάς, είναι ιδρωμένος, ίσως και να φοβάται, φοβισμένος, τουλάχιστον αυτό δείχνει. Αυτή τη στιγμή κάπως αραιώνει ο κόσμος και κάπως πέφτει. Αραιώνει ο κόσμος. Ίσως να έχουν δοθεί κάποιες εντολές από τον πρόεδρο του δικαστηρίου στην εδώ φρουρά των αστυνομικών. Και περιμένουμε την έναρξη της πολύ συζητημένης, όπως την χαρακτήρισες και εσύ, καταθέσεως του Γιώργου Κοσκοτά, του ανθρώπου ο οποίος δημιούργησε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο, το οποίο φυσικά θα το κρίνει η δικαιοσύνη, η τακτική δικαιοσύνη, στην οποία κάποια στιγμή θα λογοδοτήσει ο Κοσκοτάς. Και πάλι λοιπόν, για τρίτη κατά σειρά φορά, το δικαστήριο στην έδρα. Νίκο, ο Κοσκοτάς ξανασηκώθηκε, νομίζω ότι θα καθίσει. Επαναλαμβάνεται η διακοπή σας συνεδρίας. Ένας από κάθε εφημερίδα και όσοι καθόντουσαν εκεί εδώ μπροστά θα κάτσουν. Θα πάρουμε μόνο σήμερα. Λοιπόν, αύριο, αύριο δεν θα έρθετε. Δεν... Για αύριο. Όχι, μεθαύριο. Διακόπτουμε επομένως για την Τετάρτη, ώρα 9. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Εδώ παρακολουθώ τον μάρτυρα. Συγγνώμη. Παρακολουθώ τον μάρτυρα και... Ημερολόγιο κατατέθηκε. Ημερολόγιο. Ημερολόγιο έδωσε, κύριε. Έδωσε ένα.
Thank you.